Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο σήμερα, 21 Ιανουαρίου του 2012 και άλλη μια εκπομπή, η ώρα των βετεράνων, απόψε κοντά σας. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε είναι, αφορά μάλλον στην γενικευμένη κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό βεβαίως. Και το θέμα είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ελλάδος, απέναντι σε αυτή την γενικευμένη κρίση. Όπως ξέρουμε όλοι μας, η Εκκλησία ήταν πάντοτε παρούσα σε όλους τους εθνικούς αγώνες που έχει δώσει ο ελληνικός λαός για να στηρίξει αυτή την πατρίδα, για να συνεχίσει την πορεία του μέσα στον χρόνο. Τώρα, άλλη μια φορά, δοκιμάζεται σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτό δεν είναι κεραυνός εν εθρία, είναι κάτι που έχει προσχεδιαστεί, προμελετηθεί και μας το έχουν αναγγείλει. Πώς μας το έχουν αναγγείλει, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε μία ακόμα φορά για να θυμηθούμε και να καταλάβουμε όλοι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας πάντοτε ήξερε τι πρόκειται να συμβεί και έφτασε στο σημείο να μας το αναγγείλει κιόλας. Για πάμε να δούμε πώς μας το ανήγγειλε το πολιτικό προσωπικό της χώρας το Φεβρουάριο του 2005, όταν η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη, πρόεδρος της Βουλής τότε, απευθυνόμενη στον κύριο Παπούλια για να του πει ότι εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος Δημοκρατίας, θυμίζω το Φεβρουάριο του 2005, του είπε, ας δούμε. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, πόσο καθαρά και ξάστερα τα είπε η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη, σε εμάς τα έλεγε. Τυπικώς απευθυνόταν στον κύριο Κάρολο Παπούλια. Βλέπουμε λοιπόν ότι με πρόσχημα την οικονομική κρίση, γιατί ασφαλώς είναι πρόσχημα η οικονομική κρίση, ο ελληνικός λαός δέχεται ανηλαιή χτυπήματα σε όλα τα σημεία στηρίξεώς του, στα σημεία δηλαδή που αποτελούν βάσεις και σημεία αναφοράς βεβαίως για την ευημερία, την πρόοδο, την ασφάλειά του, την πορεία του γενικά διαχρονικώς, και δέχεται εκεί πλήγματα, και λέω με πρόσχημα τα οικονομικά, διότι την οικονομική κρίση, διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πλήττονται και τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τα οικονομικά. Και βέβαια βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που εξ ορισμού είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τον ελληνικό λαό, τα κεκτημένα του, τα δικαιώματά του, την ελευθερία του, την τιμή του, την αξιοπρέπειά του, κάθε άλλο παρά αυτό κάνουν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα με τον εκλεκτό προσκεκλημένο που έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο στούντιο, τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Αττικής, τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο. Πατέρα Ιωάννη, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας Ιωάννης είναι νομικός, θεολόγος, συγγραφέας και είναι έγγαμος και πατέρας 7 παιδιών. 7 παιδιών. Είναι πολύτεκνος και έχει και εγγόνια. Πατέρα Ιωάννη, πολλά παιδιά και γονάκια. Μόλις 2 εγγόνια προς το παρόν. Εύχομαι να αποκτήσω πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε. Πατέρα Ιωάννη, είναι πολλά αυτά που τα θέματα, όπως είπα και προηγουμένως, τα οποία ταλανίζουν τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό, και τα οποία, στα οποία μόνος του δεν μπορεί να αντιδράσει. Όπως κάθε φορά που αντιμετωπίζει προβλήματα, έτσι και τώρα ο Έλληνας προστρέχει στην Εκκλησία
Και όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, και το βλέπουμε αυτό κάθε Κυριακή που γεμίζουν οι εκκλησίες, και όχι μόνο. Είναι πολλά τα θέματα, όπως είπαμε, που, στα οποία πλήττεται ο Έλληνας. Έτσι, για παράδειγμα, διαβάζουμε χθες στην εφημερίδα ότι νομιμοποιήθηκαν ουσιαστικά, πέρασε έτσι ένας νόμος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον οποίο ουσιαστικά νομιμοποιούνται τα ναρκωτικά. Και βέβαια είχε αντιδράσεις από ορισμένα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΛΑΟΣ και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι εντυπωσιακό όμως πως οι άλλοι, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του συνασπισμού εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέγω, της αριστερής, και της δημοκρατικής αριστερής του κυρίου Κουβέλη. Λέω αριστερής διότι τη λέξη αριστερά, επειδή είναι της καθαριβούσης, δεν τη δικαιούνται αυτοί που κατέστρεψαν τη γλώσσα πατέρα Ιωάννη, και για να μην σας μπερδεύω ότι κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Λοιπόν, όλοι αυτοί ψήφισαν ναι στην νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το βλέπετε το θέμα? Εσείς που έχετε δεχθεί και πληθώρα εξομολογήσεων από ανθρώπους που έχουν βασανιστεί από τα ναρκωτικά, και τα παιδιά και οι οικογένειες. Νομίζω ότι μπορεί να το δούμε μόνο σαν μια σκόπιμη πολιτική αυτή. Και σαν εφημέρια, σαν εξομολόγοι δηλαδή πολλών ανθρώπων, βλέπουν πόσο ταλανίζονται όλες οι οικογένειες και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται σε εμάς από αυτά τα αμικά, τα ελαφρά ναρκωτικά όπως τα λένε, και τα σκληρά. Αδιακρίτως είναι καταστροφική για την ψυχική τους ισορροπία και για την υγεία τους η χρήση των ναρκωτικών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ακόμα και τα πολύ ελαφρά αυτά, φούντες, πώς τα λένε, και μπάφου που λένε τα παιδιά που κάνουν με το χασίσι, τους φέρνει στην αρχή μια εφορία και μετά μια απαραίτηση από τη ζωή. Δεν έχουν διάθεση για εργασία, για σπουδές. Απονεκρώνονται τα παιδιά. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σχεδόν ποτέ και από αυτά τα μικρά δεν μπορούν να αποχωριστούν. Δηλαδή, κατά καιρούς επανέρχονται στη χρήση των ναρκωτικών. Άρα, η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται έχει μια σκοπιμότητα. Έχει μια στόχευση στα παιδιά, στην νεολαία μας. Οπωσδήποτε. Σε μια απονέκρωση της νεολαίας, νομίζω. Αυτή το να λέμε ότι δεν βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, όπως υπόθηκε μέσα στη Βουλή, όταν το κάνει μόνος του, το κάνει χρήση μέσα στο σπίτι του, δεν ισχύει. Το δημόσιο συμφέρον. Τι θα πει, δηλαδή, το προσωπικό συμφέρον δεν βλάπτεται? Δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Βέβαια, μα γι' αυτό το λόγο είναι και η πολιτική, για να υπερασπίζονται όλη την νεολαία, όχι... Και υπάρχει και μια τραγελαφική μεταχείριση. Δηλαδή, από τη μια κυνηγάμε τη χρήση του καπνού και μπαίνουμε μέσα στα κέντρα και τους κυνηγάμε, γιατί καπνίζουνε. Το απλό τσιγαράκι, εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ μου, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά λέω, εντάξει, καταλαβαίνετε τους ανθρώπους. Και τρέχουμε πίσω από αυτούς. Τους βάζουμε πρόστιμα και απ' την άλλη λέμε, ξέρετε, άμα κάνετε τον μπάφο μέσα στο σπίτι σας, είσαι χωρίς σπουδές, δεν πειράζει. Οπότε αυτό που είπε νομίζω το Κουκουέ και είναι αλήθεια. Να λέμε, όποιος και να τη λέει την αλήθεια, να τη λέμε. Είπε ότι αμβλύνεται μέσα στη συνείδηση των νέων η κακή χρήση, δηλαδή ότι είναι κακό πράγμα αυτό. Έτσι, έτσι. Και τα παιδιά μπαίνουν σε τα αντανακλαστικά τους, όπως είπε, κάμπτονται. Αυτό είπανε. Και νομίζω είναι πέρα και πέρα αληθινό. Και γι' αυτό ίσως, επειδή και ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Πλεύρης, επίσης έκανε πολύ σαφή την αναφορά και ξεκάθαρη στο ότι πλήττεται άμεσα η νεολαία, η ελληνική νεολαία, κυρίως, γιατί στο τέλος αυτή μας ενδιαφέρει, έτσι. Ναι. Χαρακτηρίστηκε ως ακατανόητη η στάση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μάλιστα. Στυλιτεύτηκε δηλαδή από τον Υπουργό επί της Δικαιοσύνης, τον κύριο Μιλτιάδη Παπαϊόν, στυλιτεύτηκε η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ως ακραία και... Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή, να μπορούμε και μέσα στο κοινοβούλιο να εκφράσουμε με παρησία, με θάρρος τη γνώμη μας. Αυτό δεν είναι ο λόγος του κοινοβουλίου. Ο ρόλος του κοινοβουλίου. Έχουν αποθρασινθεί, πατέρα Ιωάννη. Βλέπουμε κάτι άλλο. Έτσι, πραγματικά είναι πολύ σοβαρό και θα ήθελα να σας το ρωτήσω. Είδαμε πρόσφατα να εκδίδεται μια υπουργική απόφαση, η οποία είναι στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως υπαρθμών 2611 στις 8 Νοεμβρίου του 2011, με την οποία υπουργική απόφαση προβλέπεται, εγκρίνεται
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κουτρουμάνη, ένας πίνακας ο οποίος καθορίζει ποσοστά αναπηρίας σε ανθρώπους που έχουν. Ποσοστά αναπηρίας, λέει, που συνεπάγεται κάθε πάθηση, βλάβη, σωματική, ψυχική, πνευματική εξασθένιση και που θα λαμβάνεται υπόψη από τις υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑΕΤΑΜ και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο. Και αυτό παρέχει, παίρνω έτσι αποσπάσματα από τον πίνακα, χορηγεί, προβλέπει, εγκρίνει, καθορίζει ποσοστά αναπηρίας από 20 έως 35% σε ανθρώπους που έχουν παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δηλαδή σε τζογαδόρους με λίγα λόγια, σε πυρομανείς, κλεπτομανείς, σε σεξουαλικά διαστραμμένους, όπως ο φετιχισμός, η επιδειξιομανία, η ειδονοβλεψία, η παιδοφιλία. Παιδοφιλία, τώρα λέξη για να αμβλύνεται η κατάσταση, είναι παιδεραστία. Παιδεραστία, ξεκάθαρα. Και ο σαδομαζοχισμός. Τους δίνει σε όλους αυτούς, κλεπτομανείς, πυρομανείς, τζογαδόρους, παιδεραστές, τους δίνει ποσοστό αναπηρίας 20 έως 35%, έτσι ώστε όταν πάνε σε ένα δικαστήριο για τις εγκληματικές τους πράξεις να έχουν το άλαθη και να λένε: κύριε πρόεδρε, με δικάστε, είμαι ανάπηρος. Τι λέτε? Ναι, ξέρετε, είναι φοβερό. Σε ανθρώπους που είναι, που πάσχουν, μειώσαν αυτά ποσοστά αναπηρίας. Όντως, αυτούς που έχουν μεταμοσχευμένους, από, είπα τους, μειώσανε το ποσοστό αναπηρίας. Από, μα δεν είναι σκόπιμο αυτά από τα 80% πράγματα. Στο 10%. Ναι. Λοιπόν, τότε τι κάνουμε? Να σας πω, είχα μια εξομολόγηση πριν 2-3 μέρες, ήρθε μια γυναίκα, μια κυρία πονεμένη πολύ, έχει το παιδάκι της στο καροτσάκι. Το παιδάκι δεν μιλάει ακόμα, δεν είναι 13-14 ετών, δεν περπατάει, δεν μιλάει. Και την πήγανε, σκόψανε το επίδομα, την πήγανε στην επιτροπή και εκεί ήταν μια βασανιστική κατάσταση. Σήκω, περπάτησε, της βάζανε ένα αιχμηρό εργαλείο τάχα για να δουν αν ανταποκρίνεται. Χτυπούσαν το γόνατο, το παιδάκι, δηλαδή όχι, δεν λέω βάσανο, βασανιστική από πλευρά συμπεριφορά. Εντάξει, αυτό είναι η ιατρική μέθοδος. Λοιπόν, του χτυπούσε το γόνατο. Μα δεν περνάει το παιδί, δεν ανταποκρίνεται, το βλέπετε. Όχι, να πηγαίνετε και θα σας ειδοποιήσουμε κτλ. Μιλάμε για, νομίζω, μια καταφρόνηση του πόνου των ανθρώπων. Έτσι. Καταφρόνηση του πόνου και απ' την άλλη προβάλλουμε ως αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι δυστυχείς βέβαια και οι σαδομαζοχιστές και όλοι αυτοί και οι τζογαδόροι, αλλά δεν μπορεί να τους δώσεις και πλεονεκτήματα για αυτά τα οποία κάνουν. Δίνεις και ένα στίγμα έπειτα στην κοινωνία ότι αυτά τα πράγματα είναι αποδεκτά και, όπως είπατε, έχουν και συνέπεια και σε κάθε δικαστική μεταχείριση. Βέβαια. Γιατί θα πάει στο δικαστήριο και θα λέει για ένα έγκλημα που έκανε. Προσέξτε, το πυρομανείς έχουν κατακάψει όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Είναι πραγματικά διαστροφικό και να το σκέπτεται κανείς ότι μπορεί να συμπεριφέρονται άνθρωποι σε ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εχθρική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο, προς τον πολίτη, τότε τι ονομάζεται εχθρική συμπεριφορά, πατέρα Ιωάννη? Έτσι. Ήταν έτσι δύο θέματα τα οποία πραγματικά είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τα οικονομικά, με την οικονομική κρίση, όμως πλήττουν κέρια τον Έλληνα σε πολύ σοβαρά ζητήματα, πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, και η νομιμοποίηση των ναρκωτικών και βέβαια η παροχή αναπηρίας σε εγκληματίες και σε διαστραμμένους. Είναι και αυτό, είναι άλλες παράμετροι μάλλον της κρίσης. Αυτό το κουβεντιάσαμε στην ημερίδα που έγινε την προηγούμενη Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο, με συμμετοχή πάρα πολλού κόσμου. Την οποία τη διοργάνωσε η Εστία. Η Εστία Πατρικών Μελετών. Ναι. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, ήταν και αυτές οι άλλες παράμετροι που έχετε και στις υπόψεις. Δηλαδή, πίσω από αυτό το πλαίσιο, πίσω από αυτό τον κύριο όγκο της οικονομικής κρίσης, προβάλλουν άλλα θέματα έτσι, στο περιθώριο, όπως είναι και το θέμα των μεταμοσχεύσεων, των βίαιων μεταμοσχεύσεων, οι οποίες έχουν ετοιμαστεί. Ναι, υποχρεωτική μεταμοσχεύση. Βέβαια, από τον προηγούμενο Ιούνιο. Δωρεά οργάνων. Λοιπόν, εντός δύο ετών θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Όποιος δεν δηλώσει εκ των προτέρων ότι δεν θέλει να δώσει τα όργανα του προς μεταμόσχευση, θα τα παίρνει εκ του νόμου το κράτος. Δηλαδή, πατέρα Ιωάννη, εάν κάποιος δεν θέλει να γίνει δωρητής οργάνων σώματος, ναι, και δεν το δηλώσει,
υποχρεωτικά η πολιτεία όταν ή λίγο πριν πεθάνει, γιατί τότε έχουν αξία τα ζωτικά όργανα του ανθρώπου, θα τα πάρει και θα τα πάρει όποιος θέλει και θα τα δώσει όπου θέλει. Θα γίνει εδώ πέρα ένα διεθνές παζάρι εμπορίας οργάνων. Και ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Φανταστείτε ότι αυτό το νομοσχέδιο που φτιάξανε δεν λάβανε υπόψη τους τους υπευθύνους του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που είναι δικοί τους άνθρωποι. Είχαν αντιρρήσεις και δεν τους έλαβαν καθόλου υπόψη τους. Όποιος έχει αντιρρήσεις δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη. Δεν λαμβάνει υπόψη. Και επομένως ένα τεράστιο νομοσχέδιο, δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε αυτό. Διερωτώ με αν αυτό το νομοσχέδιο συντάχθηκε εδώ από ειδική νομοτεχνική επιτροπή. Πολύ αμφιβάλλω. Μάλλον έτοιμα φαίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γίνεται και μία ψυχική, έτσι θα πω, ταλαιπωρία προβάλλεται στους ανθρώπους σήμερα. Δεν είναι μόνο τα θέματα οικονομικά. Με κάθε τρόπο δηλαδή εξωθενώνεται το πρόσωπο, νομίζω. Του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Να πω κάτι άλλο, πατέρα Ιωάννη, μιας και μου δώσετε αυτήν την ευκαιρία. Εάν εγώ δηλώσω ότι δεν θέλω να γίνω δωρητής οργάνων, έρχεται η πολιτεία αύριο, καταγράφεται αυτό κάπου, έρχεται η πολιτεία αύριο και όλα αυτά τα χαρτιά, όλα μου τα στοιχεία τα περνάει σε μια καρτούλα που λέγεται κάρτα του πολίτου και στην οποία έχει την δυνατότητα να βάζει και να βγάζει ό,τι θέλει. Και παίρνει λοιπόν τη βούληση τη δική μου, την αλλοιώνει σε ένα υπολογιστή και λέει: δείτε συγγενείς την επιθυμία του δικού σας του εκλειπώντος, του... μετά από λίγο εκλειπώντος βεβαίως, γιατί είπαμε εν ζωή τα παίρνουν. Έχουμε λοιπόν... Διαβάζοντας, συγγνώμη, σε διακόπτω, το άρθρο 9 του νόμου αυτού, βλέπει κανείς ότι πρόσβαση σε αυτό το αρχείο τώρα και όχι βέβαια και αργότερα στην κάρτα που έχουν μόνο όσοι είναι, ας πούμε, εμπεπιστευμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Πρόσβαση, δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί πέρα μπορεί να κάνει καθέ, από αυτούς τους ανθρώπους ό,τι θέλουν. Και επομένως και στην κάρτα του πολίτη που θα μπουν αυτά τα στοιχεία είναι για μας τελείως ανεξέλεγκτα. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία πρόσβαση. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε το θέμα της, την εξέλιξη στο θέμα της κάρτας του πολίτου, πού βρίσκεται τώρα, ναι, πατέρα? Υπάρχει, όπως ξέρετε, αν το ξέρετε, μια πρωτοβουλία αντιρρησιών ορθόδοξης συνείδησης. Βεβαίως, μια πρωτοβουλία. Η οποία με τον οποίο συνεργάζεται και είναι μια έκφραση, ας πούμε, της αιστείας πατρικών μελετών. Και έχει υπάρξει μια αντίδραση. Ο πατέρας Σαράντης, ε. Ναι, ο πατέρας Σαράντης και άλλοι πατέρες είναι. Και άλλοι πολλοί πατέρες. Ήταν εκπρόσωπος στην ημερίδα ο κύριος Αναστάσιος Καρέλας, στην ημερίδα που έγινε προχθές, και παρουσίασε όλα αυτά τα στοιχεία. Τι εξέλιξη υπάρχει, Γιώργο? Τι εξέλιξη υπάρχει. Εμφανίστηκαν σε μια κοινή συνέντευξη δύο υφυπουργοί. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, διοικητικής, όπως λέγεται, μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής κυβέρνησης και εσωτερικών, μάλλον κύριος Κουκουλόπουλος εσωτερικών και ο κύριος Τζορτζάκης, διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής κυβέρνησης, σε μια συνέντευξη και εκεί μίλησαν για τη δημιουργία ενός εθνικού ληξιαρχείου ή ενιαίου μητρώου, το οποίο θεωρούν προϋπόθεση για να δημιουργηθεί κάρτα του πολίτη. Και εκεί είπαν ότι το επόμενο βήμα είναι η κάρτα του πολίτη. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο στην Ελλάδα συζητώντας περί το αν πρόκειται για ηλεκτρονικό φακέλωμα ή οτιδήποτε άλλο. Και χάνουμε πολύτιμο χρόνο κτλ. Άρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, στους ανθρώπους της νέας τάξης πραγμάτων, είναι πάντα να δοθεί κάρτα του πολίτη, ίσως σε πιο εύθετο χρόνο, όταν θα είμαστε ακόμα πιο πιεσμένοι, πιο φτωχοί, πιο ταλαιπωρημένοι. Εκεί ίσως και δεν θα υπάρχει κατάλληλη αντίδραση. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Πιστεύουν. 90.000 υπογραφές έχουν μαζευτεί εναντίον της κάρτας του πολίτη από ποικίλους ανθρώπους. Από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι εργάτες, μέχρι κομμότηρες, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έχουν συγκεντρωθεί ως αντίδραση. Που ξέρουμε ότι είναι αυτό. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι φρικτό πράγμα. Δεν είναι, όπως έλεγαν κάποιοι αφελώς, ότι ελευθερίας. Όπως ήταν η απογραφή λέει, του 4, είναι μια άνθρωποι πιο ηλικιωμένοι τα λέμε αυτά που δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα και λέμε ότι είναι όπως έκανε ο 4 που έκανε απογραφή. Μιλάμε για φοβερές δυνατότητες συγκεντρώσεως πληροφοριών και επεξεργασίας. Ο απόλυτος έλεγχος, ναι, του ανθρώπου. Και πλέον έχουν φτάσει και όπως ξέρετε στο σημείο που μπορεί να γίνει φυσική παρακολούθηση του ανθρώπου, φυσική του ιδίου του ανθρώπου. Επομένως, τα είπαμε εδώ στην εκπομπή με τον πατέρα Βασίλειο Κοκολάκη και με τον κύριο Δαδαμόπουλο. Εμείς πρέπει να κρατούμε λίγο την εγρήγορσή μας, νομίζω, σε αυτό το θέμα, να μην μένουμε αδρανείς. Και δεν το βλέπω μόνο θρησκευτικά, ότι και μας αφορά και ο αριθμός 666, τον οποίο οποιαδήποτε στιγμή μπορούν, όπως το είπατε, με το επαναπρογραμματιζόμενο microchip να το βάλουν. Και αυτό μας αφορά, γιατί είναι το τελικό.
Αλλά πριν από αυτό προηγείται όλη αυτή η τυραννία του ανθρώπου για να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Τυραννία του ανθρώπου. Τυραννία. Γιατί πείτε μας, πού μπορούν οι άνθρωποι που θέλουν να προσυπογράψουν το κείμενο αυτό. Αυτό μπορούν, υπάρχουν καταρχάς, κυκλοφορούν βέβαια και έντυπα, αλλά μπορούν να βοηθηθούν αν μπουν μέσα στην ιστοσελίδα orthros.gr να βρουν και μία φόρμα. Orthros, όπως τα αγγλικά, όπως τα ακούμε, .gr και να προσυπογράψουν αντίον της κάρτας του πολίτου. Α, να το πούμε λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται και σε άλλα ιστολόγια μπορούν να μπουν και σε άλλα φιλικά ιστολόγια, πάρα πολλά, που παραπέμπουν εκεί, όπως το Αναβάσιος, το Ορθόδοξο Παρατηρητήριο. Και στις εκκλησίες, κάποιοι που δεν έχουν ίντερνετ ή ξέρω. Ναι, κατά καιρούς εμφανίζονται εκεί, προσπαθούμε να πληρώσουμε αυτή την έλλειψη, γιατί όταν εξαντλούνται τα έντυπα πρέπει κάποιος να τα φροντίζει, όπως ξέρετε δεν υπάρχουν δυνατότητες. Σωστά. Για πολύ μεγάλο προσωπικό, γίνεται όμως η προσπάθεια. Πατέρα Ιωάννη, οι δυνατότητες παρέχονται σε όλους τους άλλους πλην των Ελλήνων. Και δει σε αυτούς που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα, ερχόμενοι και εισερχόμενοι λαθρέως στην Ελλάδα και διαβιούντες λάθρα στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν όλα τα προνόμια, όλες τις ευεργεσίες, όλα τα καλά του κόσμου, χωρίς να συμμετέχουν καθόλου σε καμία διαδικασία, πώς το λένε έτσι, οικονομικής φύσεως, διότι μπορεί να συμμετέχουν σε κάποια παραγωγική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα του μόχθου τους πηγαίνει έξω, όπως ξέρουμε όλοι, κατά εκατομμύρια, έτσι, τίποτα δεν μένει εδώ. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι αυτός ο αριθμός, αναφέρουμε ως λαθρομετανάστες, πληθαίνει διαρκώς και φτάνουν στο σημείο σήμερα, εδώ και πολύ καιρό, να απαιτούν. Από πού και ως πού προέρχεται αυτή η απέτηση δεν ξέρω, να απαιτούν και τέμενος, το οποίο, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε στη Βουλή 7 Σεπτεμβρίου 2011, 198 βουλευτές εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισαν να χτιστεί τέμενος στη ναυτική βάση πάνω στο Βοτανικό. Μάλιστα. Πώς το βλέπετε αυτό, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα να πω κάτι τώρα, επειδή πιάσαμε όλα αυτά τα θέματα. Κάποιοι έχουν ενστάσεις και από το χώρο της Εκκλησίας και από το χώρο της πολιτικής κτλ. Ποια είναι η ένσταση? Ότι πώς ασχολείται ο παπάς και ο χριστιανός ασχολείται με θέματα πολιτικής. Έτσι. Ότι είναι πολιτικά θέματα. Και τα ναρκωτικά και οι κρίσεις και όλα αυτά που είπαμε. Και τώρα με το θέμα της λαθρομεταναστεύσεως, ότι είναι πολιτικό. Λέω ότι δεν ξέρω ποιος αναρωτιέται, πάντως εγώ. Εκεί οφείλεται και η πρόσκληση. Ναι, ακριβώς. Είμαι σίγουρος και στο κανάλι βέβαια που δίνει αυτή τη δυνατότητα σε εμάς. Βεβαίως και την έχει δώσει κατ' επανάληψη. Από εκεί και πέρα, πρώτον είμαστε Έλληνες πολίτες και μεθόλυνο μιλούμε. Δεν είναι όπως έλεγε ο υπουργός και ο αλής του μνήμης. Δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Για να ομιλείτε, ναι. Ναι. Λοιπόν, όλοι δικαιούμαστε να ομιλούμε σε αυτόν τον τρόπο ως πολίτες, αλλά επιπλέον η Εκκλησία έχει αυτό το ρόλο της μητέρας του έθνους πάντοτε. Μου έκανε εντύπωση ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλοι πατέρες, λέει ότι απευθύνεται σε έναν και άρχοντα της πατρίδας του και λέει φρόντισε, γιατί τα έχει τα διαλύσει εδώ όλα. Λέει. Κάτι είχε γίνει μια αναμπομπούλα και είχα φύγει. Το διοικητικό σύστημα της διαλύθηκε. Κάτω ό,τι μπορείτε. Και λέει αυτή είναι η πατρίδα. Όπως έχουν έλεγε τον πάνε, έχουμε όλη τη μάνα μας και τον πατέρα μας, αλλά έχουν και έναν που είναι πάνω από όλους που είναι η πατρίδα μας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ουδέν γλυκύτερο της πατρίδος. Λοιπόν, οι πατέρες είχαν και την ουράνια πατρίδα που όλοι έχουμε ως χριστιανοί και εκεί αποβλέπουμε, εκεί είναι ο στόχος μας, αλλά έχουμε και αυτή την πατρίδα. Γιατί και πολλές φορές και οι θρησκευόμενοι τρομάζουν όταν εκφέρουμε θέση. Όχι, εμείς θα κοιτάξουμε, όλα θα τα κοιτάξουμε. Έτσι. Δεν είμαστε, όπως λέει ο γεροντάς μας, μόνο φυσίτες. Δεν ασχολούμαστε τάχα μόνο με την ψυχή. Αλλά πρέπει με όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν εμάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να ασχοληθούμε και να δώσουμε ένα στίγμα ορθόδοξο, χριστιανικό, ελληνικό, όπως το γνωρίζουμε. Τότε λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι, γιατί ο πιστός έρχεται και λέει, παπούλη, έχω πρόβλημα με το παιδί, βιωτικής μέρημνας προβλήματα. Έχω πρόβλημα οικονομικό, έχω πρόβλημα τάδε. Με το παιδί που είναι φαντάρος, που είναι φοιτητής, με την κόρη μου, με το γιο μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου. Πώς εναποθέτουμε προβλήματα βιωτικής μερίμνης στην Εκκλησία και στον ιερέα και κατά τα άλλα, του αφαιρούμε το λόγο
Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Δεν την έχω ακούσει αυτή η παρατήρηση. Από την πολιτική. Όπως το λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς μεταφέρουμε την αγωνία των ανθρώπων και το πρόβλημά τους. Μα εσείς συλλέγετε, είστε οι συλλέκτες όλου του πόνου των ανθρώπων, των χριστιανών, των πιστών, που συρρέουν στις εκκλησίες και εξομολογούνται τον πόνο τους και το πρόβλημά τους, το οποίο δημιουργούν οι πολιτικοί. Προσέξτε πώς είναι. Και όταν το μεταφέρετε στους πολιτικούς, σας λένε δεν πρέπει να μιλάτε. Δηλαδή, απαγορεύουν ουσιαστικά στους πολίτες να μιλάνε. Σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι παράνομο, και το λένε κιόλας, ότι είναι παράνομο να πηγαίνει στην εκκλησία και να εξομολογείσαι. Θα το κάνουν. Ποινικό αδίκημα γι' αυτό. Θα είμαστε όλοι παράνομοι. Εντάξει, ελπίζουμε να φτάσουμε εκεί. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα του Τεμένους. Τεμένους, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν καταρχάς κάπου 150-200 μικρά τεμένοι μέσα σε χώρους και τα λοιπά, που για να κάνουν οι άνθρωποι την προσευχή τους. Αυτοί, τζαμιά, έτσι. Ναι, μικρά τζαμιά. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ πέρα, βέβαια αυτό εξυπηρετεί κάποιο σχέδιο, έτσι δεν είναι, υπάρχει, το αναφέραμε και στην ημερίδα. Αυτό εξυπηρετεί ένα σχέδιο, ναι, στην ημερίδα προχθές, της αλλοιώσεως του πληθυσμού, της συνθέσεως του πληθυσμού. Κάθε μέρα μπαίνουν, λέει, στην Ελλάδα 1.000 με 1.500 λαθρομετανάστες. Άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει, ας το διαψεύσουν, ότι στοχεύουν ακόμα και το 6ο σύνταγμα πεζικού εκεί στην Κόρδο που περάσαμε, φαντάρι όσοι περάσαμε, να το μετατρέψουν σε κέντρο υποδοχής μεταναστών. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Περάσαμε, είπατε, γιατί ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι οι ιερείς, οι παπάδες δεν πήγανε στρατιώτες. Ορισμένοι πήγαν, ορισμένοι δεν πήγαν. Εντάξει, υπάρχει δυνατότητα να μην πήγαινε να πάει. Εμείς οι πνευματικοί μας είχαν επιβάλει αυτό, να περάσουμε από το στρατό. Οι πνευματικοί σας πατέρες σας είχαν επιβάλει να περάσετε από το στρατό. Είχαν επιβάλει, ναι, εντάξει. Και μάλιστα το προθέσει με 28 μήνες. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα, πατέρα Ιωάννη. Είπατε λοιπόν το 6ο Σύνταγμα Πεζικό στην Κόρινθο. Έτσι λένε, πέρασα λοιπόν, και εγώ. Ναι, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Γιατί ως ιερείς μπορεί, δεν έχουμε να τους πονάμε τους ανθρώπους και τους βλέπουμε πολλές φορές ταλαιπωρημένους. Αυτή είναι ένα εμπόρευμα της νέας εποχής, νέας τάξης μάλλον, που το μεταφέρουν δεξιά και αριστερά ανάλογα με το τι θέλουν να επιτύχουν. Πολλοί απορούν πραγματικά που βρίσκουν τόσα χρήματα για να επιτύχουν, κάνουν αυτό το ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου εδώ. Μα βέβαια, ένας άνθρωπος που ζει στη χώρα του με ένα ευρώ, με ένα δολάριο το μήνα, πού βρίσκει 8-10 χιλιάδες δολάρια για να τα δώσει στο λαθρέμπορο για να τον φέρει. Βέβαια, ακριβώς. Στο δουλέμπορο μάλλον. Ακριβώς. Επίσης, εγώ έχω μια άλλη απορία. Αν μπορούμε και έχουμε τόσο μεγάλες δυνατότητες οικονομικές, γιατί για να θρέψει τόσα εκατομμύρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, ακούσαμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή από τον δικηγόρο τον κύριο Μπανάκο. Της προάλλησε σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει για αυτό το θέμα, να μας παραθέτει στοιχεία που, από τα οποία τεκμηριώνεται, με βάση αυτά που έδωσε ο κ. Μπανάκος, λέω, ότι στην Ελλάδα βρίσκονται γύρω στα 6 εκατομμύρια ελαθρομετανάστες. Έτσι είναι, ξέρω, πραγματικά. Πώς λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συντηρήσουμε 6 εκατομμύρια ανθρώπους, γιατί δεν τους βοηθάμε να ευημερήσουν και να ευτυχήσουν στην πατρίδα τους και να μην ξεριζώνονται? Αυτό λέγεται με μια λέξη. Εθνική με μια λέξη, με μια φράση. Εθνική μεταναστευτική πολιτική. Εδώ είναι θέμα πολιτικής. Εγώ δεν μπορώ να πω. Αλλά πρέπει να καθορίσουν, εάν έχουμε εθνική συνείδηση και ξέρουμε τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει παράδοση, πίστη, να καθορίσουμε τη σχέση μας με αυτούς τους ανθρώπους και να υπάρχει μια πολιτική που θα διασφαλίζει και την ακεραιότητά μας και την εθνική μας συνοχή και την ακόλυτη λατρεία στο μέλλον που θα ίσως να δυσκολέψει στην πίστη μας. Και τη συμμετοχή μας στα κοινωνικά αγαθά. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Έλληνας στο νοσοκομείο. Έχει ΣΑΜΚΑ, έχει φιβλιάρο και μην το βάζει και να είναι οι μισοί λαθρομετανάστες. Να βοηθούν, αλλά και πρέπει να βοηθούν και ο ντόπιος πληθυσμός, οι Έλληνες. Ή στα ξενώνες και τα λοιπά, αστέγων, το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποτε πρέπει αυτά να μπουν σε μια σειρά και να υπάρξει ένας έλεγχος. Νομίζω ότι ήταν σε σειρά, αλλά βγήκαν από τη σειρά τους. Βγήκαν. Δεν ξέρω. Υπάρχει είναι και άλλη μια διάσταση θέμα, που θέλω να σας τη θέσω, πατέρα Ιωάννη. Είναι δεδομένο ότι στις χώρες από που προέρχονται οι λαθρομετανάστες περισσότερες, και μιλάω για τις Ισλαμικές χώρες, για τις Μουσουλμανικές χώρες, και είναι απορίας άξιων πώς αυτές οι ευημερούσες πολιτείες δεν πήρανε αυτούς τους δυστυχείς, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, έτσι, χώρες, το Μπαχρέιν, που έχουν αμύθιτα πλούτη, γιατί δεν τους πήραν τους δυστυχείς να τους θρέψουν. Αλλά λέω και κάτι άλλο. Και τους φόρτωσαν όλους στην Ελλάδα. Λέω και κάτι άλλο.
Είναι δεδομένο ότι εκεί, έτσι και πάνε να κάνεις το σταυρό, θα σκόψουν το χέρι και θα σκόψουν και το άλλο χέρι. Μην τυχόν τολμήσεις να διανοηθείς να κάνεις το σταυρό σου. Δηλαδή, η πίστη δική μας είναι υποδιωγμών. Δεν υπάρχει το εκκλησία ούτε τίποτα. Διωγμών είναι και εδώ στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ. Ήδη υποδιωγμών. Σωστό είναι ήδη υποδιωγμών. Σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά Γιατί επίπεδα. Όταν αυτοί θα αυξηθούν και θα πληθυνθούν και θα κατακλείσουν και θα καταλάβουν όλα αυτά τα σημεία που, πρέπει να, που θέλουν να καταλάβουν, που επιδιώκουν να καταλάβουν, ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα απαγορεύσουν την λατρεία, την Ορθόδοξη? Μπορεί να απαγορεύσουν, όχι, αλλά θα γίνει πραγματικά πιο πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι γίνεται στην Αίγυπτο, στους ναούς, δεν απαγορεύσουν όταν σκοτώνουν εκατοντάδες? Σύμφωνοι. Πώς? Αυτό που γίνεται, όταν θα πληθυνθούν, θα πάρουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπόψη δε ότι, όπως ξέρουμε, το Ισλάμ είναι πολύπλοκο και αυτές οι δύο ομάδες, Σουνίτες και Ήτες, έχουν διαφορές που φτάνουν όταν τα βλέπουμε και στην τηλεόραση. Σωστό. Μέχρι μαχαιρώματα και σκοτωμούς και βόμβες και τα λοιπά. Εάν δηλαδή τώρα μπορεί να γίνει αυτό το μέρος, αυτό το τέμενος, μπορεί και μάχες. Το φοβερό να την παραθέσουν. Και υπόψη ότι είναι, όπως ξέρουμε, και Ισλαμικά κέντρα αυτά. Δεν είναι απλώς ότι θα βγαίνουν να κάνουν την προσευχή τους. Είναι κέντρα Ισλαμικών σπουδών, μπράβο, και παραγωγής. Μαντράς, όπως ήταν. Εκεί θα μαζεύονται και θα κάνουν την προπαγάνδα τους ανάμεσα στους Έλληνες. Θα ακούγεται το. Θα ανεβαίνει πάνω ο Μωυζίνης και θα φωνάζει. Ενώ παράλληλα περιορίζεται ο ήχος της καμπάνας. Πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς. Έτσι, να μην ακριβώς. Ακούγεται η καμπάνα, να ακούγεται ο Μωυζίνης. Και απ' την άλλη, τι γίνεται και με τα μαθήματα των θρησκευτικών. Ναι, δηλαδή, είναι ένα θέμα που θέλω να πόλεμο, το θέσουμε. Δηλαδή, πολύ, είναι πολύ πλευρός. Επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ πιεσμένος, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Στο θέμα του τεμένους, ο Άγιος Πυραιός, ο κύριος Σεραφείμ, έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του τεμένους, κατά της ανεγέρσεως μάλλον τεμένους, όχι κατά του τεμένους, κατά της αποφάσεως αυτής, που επιτρέπει την ανέγερση του τεμένου σε ένα χώρο μέσα στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αξιοπρόσεκτο αυτό που λέτε, σε ποια από τις δύο ομάδες των μουσουλμάνων θα δοθεί, στους Σιίτες ή στους Σουνίτες? Και αν δοθεί στους μεν, τι θα κάνουν, δε, γιατί η συνύπαρξη δεν αποκλείεται, έτσι? Νομίζω, εγώ δεν τα ξέρω τα θέματα καλά. Θα πω μόνο ότι στην αρχή θα το δώσουν σε όλους. Θα του πούνε, ελάτε όλοι να προσκυνάτε. Από εκεί και πέρα ναι, θα αρχίσουν μεταξύ ό,τι παραθέσει. Δεν υπάρχει. Αυτές οι ευγένειες και αυτό το Ισλάμ που παρουσιάζουν, του δίνουν μια ιδανική έτσι μορφή, ότι είναι λεπτό, φιλάνθρωπο, ότι έχει μυστικές διαστάσεις κτλ. Όλη αυτή η μουσουλμανική προπαγάνδα δεν είναι αληθινή, έτσι. Το Ισλάμ είναι βίο. Από τον ίδιο τον Μάμεθ, και του είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είχαν συνομιλία με έναν από τους εκπροσώπους του Ισλάμ τότε, που τον βρέθηκε εκεί δηλαδή αναγκαστικά και συνομίλησε, του λένε, να, ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Του λένε, εμείς έχει εξαπλωθεί το Ισλάμ παντού. Ναι, λέει, με τη βία και με το μαχαίρι και με τη φωτιά. Έτσι. Λοιπόν, επομένως αυτό, τώρα μην το ξεχνάμε ποτέ. Και γι' αυτό και δεν μπορούν να το συμμαζέψουν πλέον στην Ευρώπη. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό πλέον. Μην λέμε, μην κρυβόμαστε. Άρα δεν μπορούν να το συμμαζέψουν. Το σχέδιο είναι να εξισλαμιστεί η Ευρώπη. Να, πάντως να προχωρήσει μια σύγχυση των ανθρώπων και σε μια συρρήκνωση, νομίζω, των χριστιανών. Σε μια συρρήκνωση και σε ένα περιορισμό. Σε ένα περιορισμό. Και καθώς δεν αντιτάσσει ο χριστιανός βία. Δεν αντιτάσσουμε βία. Αυτό λέω. Καθώς ο χριστιανός δεν αντιτάσσει βία. Τουλάχιστον οι ορθοδοξιστές δεν αντιτάσσουν βία, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιτάξουν βία. Δεν πρέπει όμως να αμυνθούμε σε αυτή την εισβολή και τον επικισμό, γιατί το λέτε και στην αρτοκλασία, να μας προστατεύσει ο Κύριος από οργής, λοιμού, σεισμού, καταπονταϊσμού. Μαχαίρας. Επιδρομής αλλοφύλων. Επιδρομής αλλοφύλων. Δεν είναι επιδρομή αλλοφύλων, πατέρα Ιωάννη? Είναι, αλλά αυτό το παρακαλούμε το Θεό. Και προπάντων, εμείς δεν ενισχύσουμε την πίστη μας, όχι με αυτό που κάνουν τώρα με το αυτό, με το μάθημα των θρησκευτικών. Το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί αυτό το πρώτο αλλοιώνει στη συνείδηση του χριστιανού, του μαθητού. Πού θα πάει αυτό? Εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε λοιπόν παιδεία αντιεθνικής παιδείας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, και έχουμε μια απόφαση την οποία απεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας θα έπρεπε να λέμε, και έχει στοχεύσει στο μάθημα των θρησκευτικών. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει με τον πατέρα Ιωάννη ουδόλως άπτονται των οικονομικών ζητημάτων, πριν αυτό των λαθρομεταναστών, το οποίο είναι σοβαρό. Πρέπει να πούμε ότι το τέμενος θα κοστίσει γύρω στα 12 εκατομμύρια αρχικώς. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα των θρησκευτικών. Θέλω να πω το εξής.
Τι αντιπροσωπεύει αυτό, τι θα αντιπροσωπεύει σε έξοδα αυτό το ποσό, σε οικονομία, σε αυτά μέσα. Θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, να πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ σε πάνω από 40.000 οικογένειες. 40.000 οικογένειες. Πάρα πολύ ωραία. Σας λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Πάνω από 40.000 οικογένειες θα μπορούσε να έχει πληρώσει το χαράτσι. Άλιστα. Έχω εδώ το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίο λέει, Σύνταγμα της Ελλάδος, έχοντας υπόψη, παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί, Σύνταγμα της Ελλάδος, εις το όνομα της Αγίας και Ομοϊσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το προήμιο, δηλαδή, πριν από το πρώτο μέρος, λέει αυτό. Στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και λέει, στο άρθρο 3, επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Τηρεί απαρασάλευτα όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη κλπ. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά θέλω να πάω στο άρθρο. Φανταστείτε τι θα γίνει αν θέλω να κάνω αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Αυτό θα είναι ο πρώτος στόχος για την επικρατούσα θρησκεία. Θα είναι ο πρώτος στόχος. Πρώτος στόχος. Διότι αυτό τους εμποδίζει πάρα πολύ. Δηλαδή δίνει μια φιλοσοφία στο Σύνταγμα. Έτσι, σε όλα. Δίνει μια φιλοσοφία σε όλα τα θέματα. Μέχρι στιγμής και στα κοινωνικά και στα δημοκρατικά και σε όλα. Στο άρθρο 16 του Συντάγματος, στο παράγραφο 2, λέει: η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και εννοεί θρησκευτική συνείδηση αυτή που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα, όπως είπαμε. Αφήστε και το εθνική απ' έξω. Είδατε τι ωραία βιβλία ιστορίας έχουμε και πώς διαμορφώνουμε την εθνική συνείδηση των παιδιών. Τι γίνεται με το μάθημα των θρησκευτικών? Με το μάθημα των θρησκευτικών. Θα γίνει μάθημα θρησκεολογίας, θα γίνει μάθημα. Ναι, είπα το, θα ονομάσουν το μάθημα Θρησκεία και Κόσμος, είπε, διαμαρτύρθηκε και η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για αυτό το πράγμα. Γίνεται μια μεταποίηση του μαθήματος. Διαμαρτύρθηκε στη τηλεπιστολή, από όσο γνωρίζω. Στην Υπουργό, την κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, στην Υπουργό, ναι. Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχει κατακλειστεί το γραφείο της Υπουργού με επιστολές από διάφορους φορείς και το οποίο δεν έχει ακουστεί, δεν έχει δημοσιευθεί. Ναι, οι διαμαρτυρίες αυτές δεν έχουν δημοσιευθεί. Ο σύλλογος από τον θεολόγων καθηγητών από τη Λέσβο έχει στείλει και με ιερείς και με άλλους καθηγητές θεολόγων και με προσώπους των συλλόγων εναντίον αυτή τη. Της διαμορφώσεως του μαθήματος. Το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ προβλέπει να μην διδάσκεται η Καινή Διαθήκη. Ναι. Τα λέω έτσι σε άδρες γραμμές. Να μην διδάσκεται η Καινή Διαθήκη. Κουβέντα για την Παναγία μας, για την Υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν εκτός από εκκλησίες σε τζαμί και σε συναγωγή και να μιλάνε με τον Ραβίνο, έτσι, να συζητούν. Δηλαδή βγάλαμε τον παπά από το σχολείο. Και βάζουμε. Άμα το δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, πώς διδάσκεται το μάθημα από την Τρίτη του Δημοτικού, είναι φοβερό. Δηλαδή πρέπει να διδαχθεί τα πάντα για το Ισλάμ, τα πάντα για τον Εβραϊσμό, για τον Ινδουισμό, να τα διδαχθεί όχι όπως σαν μια. Που είναι, εντάξει, γιατί είναι τα πιο μεγάλα παιδιά. Τα μικρά τι κρίση έχουν. Εντάξει, τα πιο μεγάλα παιδιά προσπαθούν και να μάθει τι είναι κάθε θρησκεία, σαν μια γνώση ευρύτερη. Αλλά από την Τρίτη Δημοτικού να μάθει αυτά πάντα, πατέρα, και τον βάζει μετά να μάθει τα έθιμά τους. Πώς προσεύχονται, πώς πλένουν τα πόδια τους οι μουσουλμάνοι. Λέει όλα σε μία λεπτή. Έχει ένα τεράστιο κατεβατό για το πώς διδάσκονται αυτά τα πράγματα. Ενώ παράλληλα για την χριστιανική θρησκεία. Γιατί λέει τα βασικά πράγματα, αλλά τα αφήνει πάλι σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε, της γνωσιολογίας και μιας διαθέσεως συγκριτισμού. Έτσι. Δηλαδή τα παιδιά τι προσδοκούν, γράφουν ας πούμε, μετά από κάθε ενότητα του προγράμματος, τι προσδοκά το Υπουργείο Παιδείας από το μάθημα αυτό και σου λέει να κάνει σύγκριση της μίας θρησκείας με την άλλη, τις ιδέες που έχει η θρησκεία με την άλλη, τα έθιμα που έχει με την άλλη. Λοιπόν, και να βάλει τα παιδιά στο να δει ότι άγια πρόσωπα σου λέει. Πρώτα λέει του Αγίου και μετά λέει όλο τους, του Μωάμα, του Κομφούκιο, του Βυσνού. Αυτό σου λέει όλου μαζί άγια πρόσωπα. Ναι, λέει πρώτα τα αυτά και μετά άγια πρόσωπα και να κάνουν σύγκριση και να δουν τα κοινά στοιχεία. Δηλαδή να αμβληθεί το αίσθημα των παιδιών
Μου λέτε για τέμενος, δεν είπαμε τώρα. Πρέπει να έχει, για να γίνει αυτό μέσα στην ψυχή τους αποδεκτό, πρέπει να έχει αμβλυνθεί πρώτα η συνείδησή τους, η ταυτότητά τους. Όταν λέει το Σύνταγμα για θρησκευτική συνείδηση, για διαμόρφωση. Για εθνική συνείδηση. Για εθνική και θρησκευτική. Μάλιστα, λέει θρησκευτική, δεν λέει χριστιανική. Ναι, αλλά το, οι Έλληνες που είναι εδώ πέρα, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ακόμα, έτσι, είναι χριστιανοδόξοι. Επομένως, αυτή η αγωγή πρέπει να δοθεί. Αυτή, πώς θα διαμορφωθεί η συνείδηση, εάν του, κάνεις, του βάζεις από τη μικρή του ηλικία να μάθει τα, τι κάνει ο Μουσουλμάνος, πώς μπαίνει, πώς βγαίνει, πώς προσεύγεται, από τι νηστείες κάνει ακριβώς. Δεν ξέρουν τι είναι 400 παιδιά εδώ, τα νεότερα παιδιά, και θα τους μάθουν για το Ραμαζάνι και όλα αυτά τα πράγματα. Τα βάζει δηλαδή σε ένα επίπεδο. Είναι, νομίζω, πολύ σκοπό. Αυτό δεν είναι μια πολύ σοβαρή απειλή κατά της νεολαίας μας, πέρα από τα ναρκωτικά και από όλα τα άλλα που διαπιστώσαμε, πέρα από την ασυδοσία που παρέχει το σύστημα στους παιδεραστές και σε όλους άλλους εγκληματίες, τους διεστραμμένους, πάσης φύσεως εγκληματίες. Δεν είναι μια ακόμα απειλή πολύ σοβαρή αυτή η προσβολή των αισθημάτων τους για το Θεό και για την πατρίδα. Έτσι είναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι το, ας το πούμε, το ιδεολογικό υπόβαθρο για τα υπόλοιπα. Εάν το παιδί δεν έχει διδαχθεί και δεν έχει πιστεύσει ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία, τι είναι η Άγια, από εκεί πέρα γίνεται έρμη όλες τις προπαγάνδες, έτσι, όλο. Και, δεν φτάνουν όλα αυτά. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και κάτι φαινόμενα νεοειδωλολατρείας, όπως έχω ακούσει να την αποκαλείτε και στο ναό. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα νεοειδωλολατρείας που έχουν εμφανιστεί και πού αποσκοπούν αυτά, πατέρα Ιωάννη? Πρέπει να είναι περίπου 15 με 20 χρόνια που έχει αυτή η διάδοση αυτών των ιδεών, η οποία προωθείται. Έχουν πάρα πολλά χρήματα, είναι περίεργο. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά χρήματα και σε εκπομπές βγαίνουν, βγάζουν πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά περιοδικά που απαιτούν πολύ χρήμα. Και έχουν αβυσσαλαίο μίσος κατά του Χριστού και της Εκκλησίας, κατά των ιερέων, κατά της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή γίνεται μια συντονισμένη επίθεση με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι οι Έλληνες, ότι έχουμε στην πατρόα θρησκεία των... Αυτά δηλαδή τα οποία μαθαίναμε στο δημοτικό σαν μυθολογία και τα μάθαμε και καλά κάνουμε τα μαθαίναμε. Να τα παρόμως πίστη στο Δία, στην Αφροδίτη και τα λοιπά, και να ακολουθήσουμε όλο αυτό το τυπικό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, καταλαβαίνω πολλές φορές και το βράδυ κάνουν τελετές, πάνε στα βουνά, ναι, κάνουν διάφορες τελετές. Υποτίθεται ότι προσπαθούν να βιώσουν αυτό το πράγμα. Αλλά όλες αυτές οι ομάδες συνδέονται με τον αποκρυφισμό πλέον, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Με το διαλογισμό, με άλλα πράγματα δηλαδή, το οποίο δεν έχουν σχέση με το αρχαίο. Μάλλον προς το Σατάν Λατρεία. Και βέβαια περισσότερο είναι οι μαμαθείς όσον αφορά και τη γλώσσα και την ιστορία. Και από το μίσος τους λένε τόσο, δηλαδή από το ενεμπάθεια, τόσες ανακρίβειες και τόσα ψεύδι που νομίζω είναι περίγραπτο. Υπάρχουν και βιβλία που έχουν γραφτεί. Και ο Κυριακός ο Τσουρός, που είναι υπεύθυνος των αιρέσεων, έγραψε ένα μεγάλο βιβλίο για τον νεοπαγανισμό και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εκδώσει ένα μικρό βιβλιαράκι. Χρειάζεται αντιμετώπιση πολύ. Μεγάλη αντιμετώπιση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μιας και μιλήσατε για τη γλώσσα, επειδή η σύνδεση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό είναι η γλώσσα αυτή καθ' αυτή και για την οποία ξέρω ότι έχετε κάνει πολλές προσπάθειες, όχι μόνο εσείς, αλλά όλοι οι ιερείς στο Ναό της Αγίας Παρασκευής, κάνετε και μάλιστα μια ημερίδα, διότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια αποσυνδέσεως της. Των αρχαίων ελληνικών από την γλώσσα τη λατρευτική, της εκφράσεως της λατρείας, της ορθοδόξου λατρείας. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Να η απόδειξη λοιπόν ότι η Εκκλησία δεν αρνείται τον ελληνισμό, διότι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Ακριβώς. Λέμε ότι καταρχάς η γλώσσα είναι το σπουδαίο εργαλείο επικοινωνίας και έτσι και, πώς το λένε, και σκέψεως και συλλογισμών παντός είδους και φιλοσοφίας, αν θέλετε, είναι το σπουδαίτερο εργαλείο για την προσευχή, για την επικοινωνία, για το κάθε τι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το ξύλωμα των τόνων, το οποίο το θεωρήσουμε ότι είναι μηδαμινό, και έτσι ευτελίσαμε τη γλώσσα. Μεγάλο έγκλημα. Ευτελίσαμε τη γλώσσα, παίρνει μια φοβερή σύγχυση στα παιδιά, γράφουν γκρίκλι, αυτά ξέρετε, ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Λες και μιλάνε οι Άγγλοι αγγλικά. Χάσανε το αισθητήριο της γλώσσας, χάσανε ένα πλήθος λέξεων και εκφράσεων. Πάρα πολλά πράγματα χαθήκαν. Και τώρα το κερασάκι της τούρτας είναι να, αν μπορούμε να καταργήσουμε τη γλώσσα και μέσα στη λατρεία. Πρέπει να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι παρατηρούνται φαινόμενα και μέσα στην Εκκλησία να αλλοιωθεί η γλώσσα η λατρευτική.
Στο άρθρο που διάβασα προηγουμένως, στο άρθρο 3, παράγραφος 3 λέει: «Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλύωτο», το λέει το Σύνταγμα. «Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη». Βλέπετε με πόση επιμέλεια η Εκκλησία, το έθνος το έχει φροντίσει. Το έθνος. Το Σύνταγμα λοιπόν ο νομοθέτης το απαγορεύει. Πώς έρχονται λοιπόν τώρα κάποιοι και μέσα από την Εκκλησία δυστυχώς, πατέρα Ιωάννη, ναι, και κάνουν ένα τέτοιο ανοσιούργημα. Ναι. Είχατε κάνει μια ημερίδα την άνοιξη του 2010. Έτσι, στο Ηλέκτρα Παλάς. Ναι, το έχει κάνει η Αγία Παρασκευή, νωρίτερα η Αγία Παρασκευή. Το ονόμασε «Γλώσσα και Λατρεία, Νοησιαρχία ή Μέθεξη». Αυτό είναι ο υπότιτλος. Να δούμε και το σχετικό βιβλίο που βγήκε σαν συμπέρασμα. Δείξτε μας το βιβλίο αυτό. Είναι «Γλώσσα και Λατρεία». Εδώ μέσα έχουν συμπεριληφθεί όλα αυτά τα συμπεράσματα. Εισηγήσεις που γίνανε. Και οι εισηγήσεις που γίνανε στην ημερίδα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Στις 17 Απριλίου του 2010 έγινε. Πείτε μας, επειδή ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος. Ναι, ναι. Εντάξει, με το βιβλίο μπορούμε να επανέλθουμε. Πείτε μας, έτσι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της προσπαθίας που καταβάλλατε τότε, πατέρα Ιωάννη. Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια συμπεράσματα, κάποια πορίσματα που συγκεφαλαιώνονται. Στο ότι δεν πρέπει με τίποτα να αλλοιωθεί αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, διότι αφενός μεν δεν μπορούν να μεταφραστούν αυτές οι λέξεις και αυτά τα θεολογικά νοήματα, θα αλλοιωθεί η ποιητική μορφή, θα αλλοιωθεί η μουσική βέβαια, και θα αμβληθεί και το αίσθημα το ορθόδοξο των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με αυτή την παράδοση. Έλεγε ο πατήρ Σοφρόνος στο Έσεξ ότι στην Αγγλία, όταν έγινε αυτή η αλλαγή στους Αγγλικανούς και βάλαν τη δημόδη γλώσσα, αμέσως οι εκκλησίες τους αδειάσανε. Χάθηκε δηλαδή η αίσθηση της αιροπρέπειας. Είναι καταρχάς, είναι η ελληνική γλώσσα, είναι το πρωτότυπο. Καταρχάς η Αγία Γραφή γράφτηκε στη γλώσσα αυτή. Είναι τιμή μας αυτό. Φανταστείτε τα λόγια που γράψαν οι Ευαγγελιστές. Αυτά τα ίδια, τις ίδιες λέξεις, όπως τις έγραψαν με το χέρι τους, αν τις διαβάζουμε σήμερα στη Λατρεία. Μιλώ για τα κείμενα καταρχάς, αλλά και η υμνογραφία όλη. Λοιπόν, είναι θεματοφύλακες πραγματικά της γλώσσης η Εκκλησία. Δυστυχώς τα πλήγματα έρχονται και από μέσα από την Εκκλησία και πρέπει να σας αναφέρω, πατέρα Ιωάννη, να μην το γνωρίζετε, ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Θεολογική Σχολή, διάβασε μια εβδομαδιαία εφημερίδα, η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό της Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε συμπροσευχή με άλλους. Με Ρωμαιοκαθολικούς, Προτεστάντες, Αρμενίους, Μονοφυσίτες κλπ. Και εμπνευστές αυτού του σχεδίου ήταν καθηγητές της Θεολογικής Σχολής, ο κ. Κωνσταντίνου και ο κ. Ατματζίδης, γνωστοί οι καθηγητές, και από τις συνεχείς παρουσίες τους στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος. Συμπροσευχή με τους αιρετικούς, γιατί έτσι είναι, για μας είναι αιρετική. Δεν επιτρέπεται η συμπροσευχή. Είναι θέμα οντολογικό αυτό να πω. Δηλαδή είναι θέμα ότι εμείς δεν τους αγαπάμε και δεν τους θέλουμε. Αλλά όταν η Εκκλησία προσεύχεται είναι ένα σώμα. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων αυτοί να συμμετέχουν. Δεν έχουν την ίδια πίστη και δεν μπορούν να αναφερθούν ως σώμα, να αναφερθούν προς το Θεό. Σπίτι μας προσευχόμαστε για αυτούς. Έτσι και κατηδίαν και μπορούμε να αναφέρουμε τις προσευχές μας για το φωτισμό, για τη μετάνοιά τους, την επιστροφή τους. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο και τόσο οι ιεροί κανόνες το απογορεύουν ρητός. Γι' αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ο λεγόμενος οικουμενισμός αυτός. Πρώτα ο διαχριστιανικός, δηλαδή ότι όλοι οι χριστιανοί πιστεύουμε στον Χριστό μέσα το ίδιο. Και μετά αυτό επεκτείνεται και στο διαθρησκειακό οικουμενισμό, όπου πάλι προπαγανδίζεται η ιδέα ότι όλες οι θρησκείες έχουν υπάρχει ένας Θεός. Αυτό δηλαδή το οποίο περνάει και το Υπουργείο Παιδείας με το μάθημα των θρησκευτικών, εκεί κατευθύνει τους ανθρώπους. Πατέρα Ιωάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ο χρόνος εκπομπής δυστυχώς τελείωσε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και μαζί με την ευχή σας που ζητώ. Δύο λέξεις για να απευθύνετε στον κόσμο, τι θα λέγατε έτσι μέσα. Θέλω, επειδή είμαστε σε μια μεγάλη κρίση, να μην λείψει καθόλου η προσευχή μας και η ελπίδα μας από τον Χριστό και την Παναγία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αδιάλειπτη προσευχή για να μας λυτρώσει ο Θεός από την τυραννία την οποία βιώνουμε. Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε, με αφορμή αυτό που μας είπε ο πατέρας Ιωάννης, ότι να που η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Ορθοδόξου Πίστεως, είναι
το θησαυροφυλάκιο στο οποίο φυλάσσεται η κοσμηματοθήκη που περιέχει την ελληνική γλώσσα και η οποία προστατεύεται με την επαναλαμβανόμενη χρήση της μέσα στους ιερούς ναούς. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή σας Φωνή Λαού Οργή Θεού. Μείνετε μαζί μας, ακολουθείτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τον Λεωνίδα Καπερναράκο. Καλή σας νύχτα.